Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν, κύριε Σερδένη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Τι κάνετε? Και στους ακροατές σας. Να είστε καλά, κύριε Σερδένη. Προσπαθούμε να είμαστε ήσυχα. Δεν είστε όμως. Ορίστε. Δεν είστε όμως, δεν έχετε την ηρεμία του σχολείου που το χρειάζεστε. Πάντα στη ζωή μας εξαρτάται από παράγοντες. Σωστά. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι ότι έχουμε μια αναστάτωση, θα έλεγα, η οποία δεν είναι προς το καλό όλων μας. Κύριε Σερδένη, πώς ξεκίνησαν όλα? Γιατί το θέμα αυτό είναι γνωστό σε εμάς από την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι, ακούστε. Το σχολείο μας έχει μια ιδιαιτερότητα. Μάλιστα. Όταν λέω ιδιαιτερότητα, είναι το εξής, ότι σε ένα κτίριο το οποίο... Πολύ είναι παλιό. Πολύ, αρκετά παλιό. Νομίζω ότι έχει ξύλινα πατώματα κάτω. Μα το κτίριο αυτό δεν έχει γίνει για σχολική υποδομή. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, εμείς εξυπηρέτηση από το Δήμο έχουμε. Αυτός ο χώρος παραχωρήθηκε για σχολική μονάδα και αυτό χρησιμοποιούμε από το 1994. Μάλιστα. Από το 1994, μάλιστα. Ναι, 1994 χρησιμοποιείται αυτός ο χώρος ως σχολική μονάδα. Έτερον εκάτερον, υπάρχει όμως μια δυσκολία. Μια δυσκολία στο ότι οι αίθουσες δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για διδακτική έννοια. Ναι. Οπότε οποιασδήποτε παρεμβάσεις δεν έχουν γίνει προκαιρετικές για να είναι. Και το πρόβλημα, υπάρχουν και παράγονες, παράγωγες αίθουσες. Μάλιστα. Το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχει την καταλληλότητα. Πέρα από το, τεχνικές υπηρεσίες κάποτε των νομαρχιακών υπηρεσιών, σήμερα έχουμε από το Δήμο της Καστοριάς πρόσφατη, ναι, των τεχνικών υπηρεσιών, η οποία μας έφερε μια εμβαδομέτρηση του σχολείου. Μάλιστα. Και η οποία λέει ότι σύμφωνα με τους δικούς τους κανονισμούς, ναι, το maximum των μαθητών που μπορεί να μπει μέσα σε κάποια από τις αίθουσες, που έχουμε 10 αίθουσες, 9 συν 1 της πληροφορικής 10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 24 μαθητές, το maximum. Και τώρα πώς θα βάλουμε 26 μέσα? Δεν ξέρω, εμείς το έχουμε πίστη. Δηλαδή ποιος είναι ο κίνδυνος, να φύγει το πάτωμα? Πολλοί μπορεί να είναι κίνδυνοι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο κτηριοδομικός κανονισμός που σας λέω. Κύριε Σερδένη, λίγο αν μπορείτε να μετακινηθείτε, γιατί δεν ξέρω, είναι ασύρματο το τηλέφωνο, ναι, που έχετε. Ναι. Και κάνει κάποιες μικροδιακοπές και αυτό μας δυσκολεύει λίγο. Μικροδιακοπές. Ναι, αν μπορούμε να είμαστε κοντά λίγο στη, ναι, βάση του τηλεφώνου, ναι, για να, ναι, έχουμε καθαρό. Θα προσπαθήσουμε να το τελειώσουμε. Ωραία. Έτσι, να κάνουμε το. Τώρα ακούγεται καλύτερα? Τώρα κάπως καλύτερα, ναι. Ναι. Σας λέω ότι βάσει αυτό που έχουμε των αποφάσεων των τεχνικών υπηρεσιών, το κάναμε, το κοινοποιήσαμε προς την υπηρεσία μας, προς την προϊστάμενη αρχή. Ναι. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε υπέρβαση των κανονισμών. Υλοποιήσαμε, βάλαμε δύο τα τμήματα. Α, τα κάνατε δύο τα τμήματα τελικά, έτσι? Είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν. Γιατί πήρατε εντολή από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας? Μα πάντα οι υπερκείμενες αρχές είναι αυτές που δίνουν τις διαταγές. Προέχουν, ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, χωριζόντας τα τμήματα αυτό, υπήρξε η δυσφορία. Και ποιος παίρνει την ευθύνη που είναι παραπάνω από 24 τα παιδιά, ενώ οι τεχνικές υπηρεσίες λένε κάτω από 24 αποκλειστικά και όχι πάνω από 24? Αυτό... Ποιος παίρνει την ευθύνη? Εμείς είχαμε μία υποχρέωση να το κοινοποιήσουμε, το έγγραφο των υπηρεσιών αυτό, να τα κοινοποιήσουμε όπως και όλη στην προϊσταμένη αρχή. Ναι. Τα κοινοποιήσαμε και τις ευθύνες, ποιος θα τις πάρει, δεν γνωρίζω. Αλλά ξέρετε κάτι, μας το είπαν ρητά από τις τεχνικές υπηρεσίες. Ούμι γίνει το κάτι, ναι, την ευθύνη την αναλαμβάνει η διεύθυνση με το Σύλλογο Καθηγητών. Και ο Σύλλογος Καθηγητών? Ναι. Μα ο Σύλλογος Καθηγητών αντιδράτε σε αυτό, δεν το θέλετε? Γι' αυτό εμείς κάναμε το σχετικό έγγραφο προς την υπηρεσία, τουλάχιστον να δείχνουμε ότι την ευθύνη δεν μπορούμε να την πάρουμε εμείς. Καταλάβατε? Τώρα, η κυρία Βασιλιάδου τι λέει για όλα αυτά? Εμείς αναμένουμε. Η διευθύντρια δηλαδή? Ναι, της εμείς περιμένουμε. Αντιλαμβάνομαστε ότι το πρόβλημά μας σίγουρα το γνωρίζει και σίγουρα κατανοεί. Τώρα ποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν και δεν μπορεί να
να πάρει θέση πάνω στο δικό μας το θέμα, να επιληθεί το θέμα, δεν το γνωρίζουμε. Κύριε Σερδένη, ναι. ποια είναι η καταστροφή που έρχεται αν είναι τρία τα τμήματα και όχι δύο, δηλαδή. Ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται, γιατί πρέπει να γίνουν δύο ντε και καλά. Έχει ελαστικότητα. Περιττώ να σας πω ότι τα πατώματα είναι τα ξύλινα. Όχι, λέω, ποια είναι η αναγκαιότητα που θέλουν να σας κάνουν δύο τα τμήματα από τρία. Δηλαδή, αν είναι τρία, τι πειράζει δηλαδή. Μειώνονται οι ώρες των εκπαιδευτικών, οπότε πλεονάζουν. Μάλιστα. Και γίνεται κατανομή του σε σχολεία που έχουν ανάγκη. Κατάλαβα. Δεν μας φτάνει η εκπαιδευτική λοιπόν. Αυτό είναι. Υπάρχει μια ευαισθησία, ναι. Την έχει εκδηλώσει το Υπουργείο Παιδείας, ότι θα προσληφθούν αναπληρωτές. Εν την πράγμαση πρέπει να γίνει αυτό, να υλοποιηθεί. Υπάρχει πρώτη φάση αναπληρωτών. Δηλαδή ρισκάρουμε μια κατάσταση μέσα σε ένα σχολείο για να μην πάρουμε δυο αναπληρωτές παραπάνω. Τι να σας πω, αυτά είναι θέματα που δεν είναι σε εμάς. Δεν αποφασίζουμε εμείς, αλλά λέμε ότι είναι η λογική, τι λέει τώρα. Ναι, καταλάβατε. Τι να σας πω τώρα. Είναι πράγματα που μας στενεχωρούν, όχι μόνο εμένα ως διευθυντή. Στενεχωρούν την εκπαιδευτική κοινότητα, το σύλλογο καθηγητών. Στενεχωρούν τα παιδιά. Τα οποία σήμερα απέχουν η πρώτη τάξη, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη τάξη δεν είναι, κύριε Σερδένη? Όχι, απήχαν όλα τα παιδιά. Απήχαν όλα τα παιδιά, ναι, μάλιστα. Όλα τα παιδιά. Βέβαια, υπήρξαν κάποια που μπήκαν μέσα έδωσης. Εμείς έχουμε υποχρέωση ότι έχουμε ανοιχτό το σχολείο. Ναι. Δεν αποτρέπουμε μαθητές να μπουν μέσα. Ίσα ίσα λένε ότι όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα και πραγματικά είχαμε μαθητές που μπήκαν μέσα στις αίθουσες. Πού έγινε το μάθημα, σε όσοι μαθητές μπήκαν μέσα. Αλλά είμαστε και από αυτούς οι οποίοι δεν θα πούμε ότι απαγορεύεται. Μισό λεπτό. Σήμερα δηλαδή μπήκαν όσα παιδιά ήθελαν από τις τρεις τάξεις, από πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Ναι, βεβαίως. Το πρόβλημα παρουσιάζεται όμως στην πρώτη τάξη, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Το πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη τάξη. Στην πρώτη τάξη. Οι γονείς χθες που συγκεντρώθηκαν σε γενική συνέλευση. Θα έχουμε και τον κύριο Κέδρο, ελπίζω, στην πορεία της εκπομπής μας. Αποφάσισαν αποχή. Αυτό δεν αποφάσισαν χθες οι γονείς? Ναι, χθες από ό,τι με ενημέρωσαν οι γονείς, ναι, αποφασίστηκε να έχουν αποχή. Αλλά είπατε ότι κάποια παιδιά μπήκαν. Μήπως κάποιοι γονείς δεν συμφώνησαν? Η αποχή δεν σημαίνει ότι συμφωνούν άπαντες. Σωστά, ναι. Οι μαθητές ή οι γονείς. Ναι. Όσοι έχουν το ελεύθερο. Όσοι έχουν τη διάθεση να μπουν τα παιδιά τους μέσα, είναι καλοπροαίρετα, ευπρόσδεκτα. Δεν μπορούμε εμείς να κλείσουμε τις αίθουσες και να πούμε ότι όχι, δεν μπαίνετε. Ναι, όχι. Ναι, κατάλαβα. Όπως και δεν μπορούμε να τα παροτρύνουμε να κάνουν αποχή. Αυτή η αποχή, από ό,τι μάθαμε όμως, είναι και για σήμερα που αποφασίστηκε χθες, εννοώ, και για αύριο και όσο χρειαστεί. Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι ο Σύλλογος Γονέων, είχε την πρωτοβουλία. Ναι. Ο Σύλλογος Γονέων έδωσε το έναυσμα το να έχει αποχή από τα μαθήματα οι μαθητές. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί ή αν θα λήξει. Για να καταλάβουμε ακριβώς την παλαιότητα αυτού του κτηρίου και την επικινδυνότητα αυτού του κτηρίου. Κάτι ξεκινήσατε να λέτε νωρίτερα, ότι αν γίνει κάτι με το πάτωμα, δηλαδή Θεός φυλάξει γίνεται κάτι με το πάτωμα, τι θα συμβεί εκεί, κύριε Σερδένη? Αν σπάσει ένα πάτωμα κτλ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα φύγει όλος ο κόσμος κάτω. Προφανώς, πρέπει να το καταλάβει λίγο ο κόσμος, γιατί ίσως να μην μπορεί ακόμη να το συνειδητοποιήσει πώς είναι. Δεν έχει πλάκα το σχολείο αυτό. Όχι. Έχει πάτωμα, πάτωμα και πατάν πάνω τα παιδιά. Ναι. Και δηλαδή ξύλινο, αν φύγει το πάτωμα, φύγαμε όλοι κάτω. Ναι. Ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να τα λέμε και αυτά για να μπορεί κάποιος να το φέρει στο μυαλό του γιατί πράγμα συζητάμε. Το ξέρουμε. Δεν έχει χρόνια, πλάκα. Είναι πάτωμα. Όλες οι υπηρεσίες είναι εν γνώση τους. Ναι. Και οι τεχνικές υπηρεσίες, το λέτε για μια ακόμη φορά, σας είπαν προς Θεού όχι πάνω από 24. Ναι. Μα έχουμε το έγγραφό τους. Και εμείς πάμε τους να βάλουμε 26. Μα είναι το έγγραφό τους αυτό. Μάλιστα. Εδώ είναι το θέμα, τι προέχει. Προέχει η ασφάλεια των μαθητών. Και δει περισσότερο ένας λόγος τώρα περισσότερος που είναι ποιο. Είναι από τον κορονοϊό η προστασία. Είναι και αυτό βέβαια. Άλλο να είναι 18 τα παιδιά που ήταν. 18 δεν ήταν στο κάθε τμήμα, νομίζω. Ήταν 19, 20, 20, εκεί, 18, εκεί. Ναι. Και άλλο να είναι 26 στο κάθε τμήμα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά, έτσι. Εμείς το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό κάναμε τις δύο συνέργειες. Λοιπόν, από την διεύθυνση έχετε κάποια απάντηση ότι θα το ξανακοιτάξουμε? Προς στιγμή είπαν ότι θα. Δεν έχουμε κάποια απάντηση, αλλά τίποτα. Αντιλαμβάνομαι ότι το βλέπουν και αυτοί με την ευαισθησία. Μακάρι. Που τους χαρακτηρίζει. Θέλω να πιστεύω ότι θα δώσουν την πρέπουσα λύση. Μήπως και εκείνοι παίρνουν διαταγής από ακόμη πιο πάνω από την περιφερειακή διεύθυνση, ας πούμε? Ό,τι και να πούμε, δεν είναι. Εικασίες είναι. Εικασίες. Όταν υπάρχει πρόθεση, μπορούν να επιληθούν.
Στα προβλήματα πρέπει να δίνουμε λύσεις και όχι να δημιουργούμε προβλήματα νέα. Κύριε Σερδένη, τα παιδιά που μπήκαν μέσα πόσα είναι σήμερα? Ορίστε. Τα παιδιά που μπήκαν για μάθημα πόσα είναι? Τα παιδιά που μπήκαν κατά πάσα, έχω έναν αριθμό γύρω στα 8 με 10. 8 με 10. Μέσα. Και πόσα έμειναν εκτός αίθουσων και πού είναι στο προάβλιο αυτή την ώρα? Είναι το σύνολο των αριθμών των μαθητών είναι 174. Είναι το πιο πολυδύναμο σχολείο στην περιφερειακή ενότητα. Μπράβο. Το πιο πολυδύναμο και στο πιο άχρηστο κτίριο. Τα παιδιά που μπήκαν μέσα είναι προφανώς 10 πρέπει να ήταν σήμερα. 10 παιδιά. Ναι, ελάχιστα λοιπόν σε σχέση. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι στο προάβλιο. Μία μικρή μειοψηφία ήταν αυτό, αλλά τα υπόλοιπα ήταν στο χώρο, στον αύριο χώρο, ναι. Σε διαζώματα. Η πρώτη τάξη ήταν στο κυρίως χώρο, η δεύτερη τάξη ήταν στο μεσαίο διάζωμα και η τρίτη ήταν κάτω. Προσπαθούσαμε δηλαδή να κρατήσουμε και αυτή την ιστορία. Ναι, γιατί τώρα λέγαμε ότι πρέπει να βγαίνουν σε διαφορετικά διαλύματα νεκρά παιδιά στο μέλλον. Και τώρα ήταν όλα έξω. Μα δεν μπορούσαμε. Και άρχισαν σιγά σιγά οι γονείς να φεύγουν, να παίρνονται και τα παιδιά τους μαζί. Άρα λοιπόν ήταν και γονείς σήμερα εκεί, ναι, που, ναι, ναι, που πήραν ναι, τα ήταν... παιδιά τους στην πορεία και έφυγαν, έτσι. Ναι, ναι. Σε κάποια στιγμή από τις 10.30 άρχισαν να αποχωρούν. Μάλιστα. Ναι. Από τις 10.30 άρχισαν να φεύγει ένας-ένας, ναι, με το παιδί του. Μάλιστα. Ναι. Τι να πω, κύριε Σερδένη, νομίζω ότι είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη αναστάτωση στο συγκεκριμένο σχολείο. Καταλαβαίνουμε. Ανατρέπεται όλη η λειτουργία του σχολείου. Αν από τα 170, πόσα παιδιά είπατε, 170. 176. 176 παιδιά μπήκαν για μάθημα, ναι, σήμερα τα 8-10 και οι υπόλοιποι γονείς ήρθαν, πήραν τα παιδιά τους από το σχολείο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι λειτουργία σχολείου πια. Αυτό είναι. Ναι, καταλαβαίνουμε. Ειλικρινά και εμείς λυπούμαστε. Πολύ μεγάλη αναστάτωση. Λυπούμαστε που δεν πρέπει να ερχόμαστε τέτοια. Ίσα-ίσα πρέπει αυτό το πράγμα να το καταπρέμουμε, να καταβιβάζουμε, να βρίσκουμε λύσεις, να χίλια δύο πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μια ιδιαιτερότητα το κτίριο. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που το λέμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και ήθισε όλα τα χρόνια να ακολουθούμε αυτή την, να μας δίνουν το ok, τον χωρισμό. Αλλά φέτος πιστεύω ότι θα το δούμε με μεγαλύτερη ευαισθησία και θα επιληθεί. Τα προηγούμενα χρόνια, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε Σερδίνη. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, η τρίτη τάξη, η πρώτη τάξη είχε τρία τμήματα πάλι. Όταν υπήρχε τέτοιο θέμα, πάντα επιλύονται όταν υπήρξε τέτοιο θέμα. Πάντα βρίσκαμε τη λύση. Ναι, 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 ναι. Πάντα βρισκόταν η λύση. Φέτος δεν μπορούμε να τη βρούμε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά. Και όχι, και φέτος θα βρεθεί λύση. Μακάρι, Θεέ μου. Εγώ μακάρι. Έχω μια αισιοδοξία μέσα μου και φέτος θα βρεθεί λύση. Μακάρι, γιατί θα, ναι, χάσουν από πολλά πράγματα τα παιδιά μας. Όχι, 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 δεν θα χάσουν. Να μην χάσουν και από αυτά. Θα προλάβουμε, θα προλάβουμε. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Κύριε Σερδένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιθανότατα να σας ξαναχρειαστούμε τις επόμενες μέρες, αν το πρόβλημα δεν λύνεται. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα δώσουν άμεση λύση στο πρόβλημα και θα είναι ευχάριστο αυτό και για την εκπαιδευτική κοινότητα και για την μαθητική και πολύ περισσότερο και για τους ίδιους τους γονείς. Και έτσι να γίνει, πάλι θα, ναι, σας έχουμε για τα ευχάριστα. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σερδένη. Καλή συνέχεια, καλή να έχετε στο πρόγραμμά σας. Καλή συνέχεια. Για χαρά σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.